Τι έγινε, τι έγινε. Διαμαρτύρονται επειδή δεν τους είπες για το προηγούμενο δεν ήταν ωραίο. Τι έχουμε, απεργία! Τέλος! Στο ΒΑΜ! Τέλος! Για σήμερα μόνο ή γενικότερα? Μόνο για σήμερα, μόνο για σήμερα. Τι λέω, μεγάλα. Τι τυφήκας οι δικαλιστές, τι έγινε. Κάποιοι παίζουν με το ψωμάκι τους. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο Ράδιο Αρβίλα της Πέμπτης. Και τι Πέμπτη είναι αυτή, δεν είναι μια απλή Πέμπτη? Θα πάθω, θα μείνω, θα τελειώσω το οξυγόνο, θα πάθω κάτι. Καλωσορίσατε στο Ράδιο Αρβίλα της Πέμπτης, είναι Πέμπτη σήμερα. Έχει γενέθλια ο Πρωθυπουργός μας. Έχουμε... Μπράβο, 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 Κωστάκη, μπράβο, Κωστάκη. Έχουμε την πρεμιέρα του βινιλίου αμέσως μετά το Ράδιο Αρβίλα με το Τσίκνο Πάρτι. Αλλά κυρίες και κύριοι, είμαστε η εκπομπή που την παρακολουθεί η Χριστίνα και ο Βασίλης από την Οξφόρδη! Καλά τώρα βέβαια, εντάξει, εμείς ανήκουμε στην Οξφόρδη. Οξφορδιανή. Ο Νίκος μας θα παρακολουθεί από το Σικάγο! Εντάξει. Άρε Σικάγο, ρε. Τα εργατικά, τις εργατικές πολυκατοικίες. Από το Westport της Ιρλανδίας, ο Γιάννης και η Ελένη, δείτε που έχουν το Ράδιο Αρβίλα τοποθετημένο! Τι γούρνα! Από Ζάμπια, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης και η Πετρούλα με τον 4,5 ετών Αχιλέα γιο τους, κάνοντας σαφάρι δίπλα σε ελέφαντες! Και μια που πήγαμε στη Ζάμπια, σήμερα είναι Πέμπτη, οπότε νούμερο ένα έχουμε τον Αγκρομπέτο! Είδες πώς όλα... Αυτή η ιστορία που μας στέλνετε τώρα βίντεο από που παρακολουθείτε το Ράδιο Αρβίλα, καταρχήν μας έχει εντυπωσιάσει και γίνεται έως και συγκινητικό, γιατί τώρα ο Βίρονας και ο Γιώργος, οι φίλοι μας από το Βόλο, μας παρακολουθούν, αλλά από πού μας παρακολουθούν? Καλησπέρα μας και από εμάς. Από το Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό. Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό. Πόπο ρε φίλε, δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς καθόμαστε εδώ και μας παρακολουθούν μέσα από τον ωκεανό. Αρμενίζουμε. Απίστευτα πράγματα. Επίσης έχουν αρχίσει να δημιουργούνται προβλήματα. Έχει που έχει προβλήματα η αγορά, είναι όλα κλειστά. Μπαίνει που και που κάνεις πελάτης. Click away, take away, όχι κλείστα όλα. Τώρα τελείωσε. Έχουμε αρχίσει να δημιουργούμε προβλήματα και στα μαγαζιά. Παράξενοι άνθρωποι είναι αυτοί. Για να δούμε τι κατέγραψε ο σεισμογράψος. Ποιος είναι ο σεισμογράψος? Αυτός που έγραψε. Τι κατέγραψε ο σεισμογράφος? Ποιος σας είπα, δεν είναι έτσι? Ναι, ο σεισμογράφος. Για να δούμε τι κατέγραψε ο σεισμογράφος, κυρίες και κύριοι, για το σεισμό εχθές. Είναι φωτογραφικό ντοκουμέντο. Και φτάνει. Της κλίμακας Κούλης. Και έρχονται νέα επεισόδια Κυριάκος εναντίον Mr. Bean. Έχουν τρομακτικές ομοιότητες. Είναι λίγο πιο ωραίο ο δικό μας. Καλά, σίγουρα είναι πιο ωραίο. Χωρίς ερτίδα και τέτοιο ωραίο. Ποιο είναι ο δικό μας? Αυτό το γυμναστήριο που θα δείτε βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ θα έπρεπε να είναι εδώ στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Είναι κρίμα. Μαλάκα training. Μαλάκα training. Μπουρέσκο. Εκπαιδεύει. Μαλάκες.
Μας αρέσουν αυτά οι αρχιτέκτονες, οι χτίστες, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί που ξεπερνάνε τη φαντασία και τον εαυτό τους. Για δείτε το εδώ. Μπράβο ρε τον άνθρωπο. Καλό, μπράβο, καλό, ναι, καλό. Φωτιστικό βεράντας, μπράβο. Πέθανα στα γέλια. είχαμε δείξει εκείνη τη δήλωση που είχε κάνει εκείνη η Instagrammer που είχε πει «Είναι δύσκολο να είσαι Instagrammer, είναι Μαριπόζα. Δύσκολο». Μαριπόζα. Η Μαριπόζα, ναι. Μαριπόζα. Μαριπόζα. Και είναι. Πέθανα στο γέλιο με το σχόλιο που άφησε τύπος από κάτω. Σε καταλαβαίνω, λέει, και εγώ είμαι λοχίας στο Call of Duty και δεν μου το αναγνωρίζει κανείς. Μεγάλο δίκιο. Αφιερωμένο στο Στάθη Παναγιωτόπουλο, κυρίες και κύριοι, μάπα η ταινία στο τρέιλερ έδειχνε καλύτερη. Ωραία, φίλε. Δεν θα δείξω τη φωτογραφία 13, θα πάω στη φωτογραφία 14, ο οποίος ναι, έχει γενέθλια σήμερα και γεννήθηκε Τσικνοπέμπτη. Χρόνια πολλά τα γόρια. Και μια που είναι Τσικνοπέμπτη, αν σας ενδιαφέρει να είστε πάντα στη μόδα, ναι, η μάσκα COVID-19 για την Τσικνοπέμπτη είναι αυτή εδώ. Νόστιμη. Επίσης όλα είναι έτοιμα για την Τσικνοπέμπτη. Έχουμε μπαλαντέζες και για το πάρτι αργότερα. Τα πάντα είναι έτοιμα. Εδώ ο φίλος λέει κουφάλα Τσικνοπέμπτη έτοιμος είμαι. Να μείνω λίγο στο θέμα Τσικνοπέμπτη. Παρακαλώ, ναι, ναι, ναι. Στο θέμα Τσικνοπέμπτη πάμε στον υπολογιστή μου αν θέλετε, γιατί έχουμε το ιδανικό, την ιδανική ψησταριά για το PASOK G. Πανσετούλες σε σχήμα PASOK. Τσικνοπέμπτη με Μητσοτάκη επίσης είναι κάπως έτσι, να σου πέφτουν τα σουβλάκια κάτω, αν δείξεις την φωτογραφία. Αυτό δεν είναι καλό. Και επίσης έτσι ένας αγαπημένος από το παρελθόν, μη πρόεδρε να ψηθούν πρώτα. Ο Μητσοτάκης μετά το εμβόλιο, παιδιά, τον είδατε. Και εγώ για το πολύ ωραίο. Να πούμε κάτι. Ναι, παιδιά, όμως πρέπει να το τρέξουμε. Θα τα δούμε μετά. Θα το δούμε μετά. Πότε θα φτάσει και το τελείωμα, ναι. Μετά το τέλος του Ιού θα φοράμε τις μάσκες έτσι για 2 μήνες για να ξαναέρχουν τα αυτιά στη θέση τους. Το εμβόλιο από Τζαμάικα δεν ξέρω αν το είδατε. Πολύ ωραίο εμβόλιο. Δεν το κατάλαβα, βέβαια, αλλά δεν μπορούμε να θυμώσουμε κιόλας. Μάλλον Έγκρα, King Kong 5 και. Σας δείχνουμε αμέσως τώρα το κλειδί για τον πετυχημένο γάμο. Κορίτσια, το κλειδί για ένα επιτυχημένο γάμο είναι πρώτα να αγαπάς τον σύζυγό σου, δεύτερον να τον σέβεσαι πάρα πολύ και τρίτον να τον αφήσεις να εκφράζεται. Πά, μιλάω τώρα! Κυρίες και κύριοι, όταν ο γορίλα σου ξέρει καλύτερο ζεμπέκικο από εσένα. Κι όπως θα παίρνω τις τροφές, εσύ αν θέλεις κοίταξε με. Και τα μάτια σου δυο μακεριές, και εκεί επάνω στο χορό, αποτελείωσε με. Αυτά μας στείλατε για σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο παιδί, έβγε. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η στιγμή και μικρά που, παιδιά. Και μικρά παιδιά, η στιγμή που όλοι περιμένατε. Το κρύο, ανέκδοτο της ημέρας. Το σύμπαν θα παγώσει, βάλε ζακέτα. Βάλε ζακέτα. Το σύμπαν θα παγώσει. Μου πέσανε τα δόντια από τα αστεία του Στάφη. Το σύμπαν θα παγώσει. Βάλε ζακέτα, βάλε ζακέτα. Το σύμπαν θα παγώσει. Πάει, έληξε η υπεργία. Βάλε ζακέτα. Ήταν στάση εργασίας. Μας παίζετε τώρα. Κυρίες και κύριοι, πριν συνδεθούμε, θέλω να κάνω μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπράβο. Τα οποία είναι τρομακτικά, γιατί φέτος είναι αντίστροφη μέτρηση. 4-3-2-1. 4-3 το 21. Όμως, δεν έχει μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα γενέθλιά του. Να ζήσεις Σταθούκο και χρόνια πολλά,
Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις το ψύχο στο πολικό. Και όλοι να λένε να ένας κρυοκολός. Αδερφούλη, ρε φίλε, ίδια μέρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχεις γενέθλια. Το διαψεύδω κατηγορηματικά με ποια έννοια. Εγώ γεννήθηκα το 63. Ο Μητσοτάκης το 68. Εγώ τα είδα πρώτος. Ναι, εσύ τα καπάρεις. Αλλά την ίδια μέρα όμως έχετε γενέθλια. Κοίταξε να δεις, για να το μπαλαντζάρουμε λιγάκι, έχω την ίδια μέρα γενέθλια και με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Οπότε κάτι γίνεται. Άσε, δεν το σώζεις. Δεν το σώζεις. Θέλω να σου δείξω λίγο την τούρτα. Αφού δεν έσκασε. Κυρίες και κύριοι, καραντίνα ημέρα. Καραντίνα ημέρα. Έκτη σήμερα. Έκτη, πέμπτη. Έλα, Στέλιο. Θα το τζακίσουμε τον κορονοϊό. Θα το τζακίσουμε. Και έλα, Στάθη, θα το κάνουμε. Στάθη, θα το κάνουμε τέτοιο. Θα φυσήξεις εσύ και θα τα... Φύσα, φύσα. Με το τρία. Αυτό είναι που λένε σπάει το γυαλί. Μονάει από μέσα. Τέτοια εκπομπή είμαστε. Τεχνολογία, κυρίες και κύριοι, και στις οθόνες. Και στον υπολογιστή μου έχουν στείλει μια φωτογραφία για τα γενέθλιά σου, Στάθη. Αν θέλεις να τη δεις, θα συγκινηθείς πάρα πολύ. Αυτή είναι η μεγαλειοτάτη. Η ωραία. Η φίλη σου. Πάμε. Σταθούκο, όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Δεν υπάρχει καμιά μεταβολή. Σοβαρή στην ίδια κατάσταση σταθερή. Είμαι κουρασμένος πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Θα περάσει. Θα περάσει. Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ σήμερα, διότι μου ήρθε η αλληλογραφία μου και εσείς που έχετε παιδιά, και ως και εγώ συγκινήθηκα σήμερα. Μου έστειλε γράμμα η ανιψιά μου, η Ναυσικά του Τάσου, ξέρεις Γιάννη. Ναυσικά, ναι, κορίτσι μας. Η Ναυσικά, ψυχούλα, είναι τόσο γλυκό κορίτσι. Και το γράμμα θα σου το διαβάσω, είναι μια πρόταση. Ούτε να σε δει, γιατί αφορά. Ορίστε. Ούτε να σε δει, δεν θέλει. Από μακριά. Ο άλλος λέει, βάλτε στα κεριά σωστά στην τούρτα, λέει το 85. Είναι ανάποδα το 5 με το 8. Όχι, ρε, καλά. Αρκετά βαριά είναι από μόνα τους. Γερός να είναι. Δεν είχα κάνει και εμβόλιο μετά, έτσι. Σωστό. Λοιπόν, γεια σου, θεία Στάθη, είμαι η Ναυσικά του Τάσου. Θα ήθελα να σου πω αν μπορείς να πεις από εμένα στο ράδιο Αρβίλα, γεια στον Αντώνη, στο Γιάννη και στον κύριο Χρήστο επίσης, πες στο Γιάννη να σταματήσει να φοράει κοστούμια, γιατί είναι σαν πιγκουίνος. Δίκιο έχει. Εύχομαι να είσαι κανένα ρόλο εδώ την Αγγλικούλα μου. Να ψυχούλα μου, σε αγαπάμε πολύ όλοι εδώ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Εύηλη έχει γενέθλια σήμερα. Η Εύηλη, ξέρετε, πιανού κόρη. Του Παναγιώτου Σταματόπουλου, του συνεργάτη μα παλιά. Γεια σα, ρε Παναγιώτη, να τη χαίρεσαι. Χρόνια πολλά, Εύηλη. Πάμε, Στάθη, πάμε. Ο Τάσος, λοιπόν, νέος δημιουργός από την Αθήνα, λέει σήμερα που είναι Τσικλοπέμπτη, λέει σε ένα φίλο του. Σήμερα που είναι Τσικλοπέμπτη, θα ανέψω το κάρβουνο, θα βγάλω μια φουφού και θα βάλω πάνω φιλέτα. Πολλά φιλέτα, ένα όλο φιλέτα. Λέει τι φιλέτα θα βάλεις. Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία, θα βάλω φιλέτα. Λέει καλά, ρε φιλέτα, τι φιλέτα από ξέρω, μοσχαρίσιο, από ψάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Δεν με νοιάζει, θα βάλω φιλέτα. Φιλέτα θα έχει πάνω και μόνο φιλέτα και δεν με ενδιαφέρει. Καλά, ρε φιλέτα, είναι δυνατόν να μη σε νοιάζει. Βεβαίως είναι δυνατόν. Δεν κάνω φιλετικές διακρίσεις. Μείνε στο σπίτι. Ήταν σαν στο σπίτι. Το σύμπαν θα παγώσει. Μείνε στο σπίτι, μείνε στο σπίτι. Εν τω μεταξύ, να το χαρίσω στο Λαφ και στη μάνα του, η οποία έπεσε, έσπασε το χέρι. Ευτυχώς που δεν κεράσαμε αυτό το ανέκδοτο στη μαμά. Παιδιά, θέλετε να σας πω ιστορία σήμερα, μισό λεπτό, γιατί είναι τα γενέθλια του Μητσοτάκη. Ακούστε το, μιλάω σοβαρά, δεν λέω ψέματα. Εξάλλου είναι κάτι το οποίο όλοι το έχουν διαπιστώσει. Στάθη, άκου κι εσύ. Έχουμε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Imagine 89 και 7 και Fly 104 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία, να τους ακούτε, να κτλ. Και επειδή εδώ ο άνθρωπος, ο υποφαινόμενος, είναι λίγο ψυχασθενής, αυτοί οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν όλες τις προβλέψεις για να μην πέφτουν ποτέ. Γεννήτριες, κόντρα γεννήτριες, UPS, μπαταρίες, αυτοματισμούς, λαμπάκια, ειδοποιήσεις. Και στέρεο. Και στέρεο, ναι, ναι. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, σήμερα έκλεισαν και οι δύο αυτοί οι σταθμοί για 2 ώρες. Πρώτη φορά στην ιστορία από τότε που τους ανοίξαμε. Επίσης σήμερα, ιστορία πραγματική, η αποθήκη που έχει στο μπαλκόνι του ο Πασοκτσής κατέρευσε μετά από 30 χρόνια ορίστε, που είναι στην πολυκατοικία. Άρα. Μπράβο. Γιατί σχετικά με αυτό που είπες. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα η μέρα. Ένα μήνυμα που ακούς. Ναι, ναι. Ακούτε. Είχε ένα μήνυμα που λέει πώς θα κλείνει ο Κυριάκος σήμερα. Δεν έμεινε και κάτι ανοιχτό για να κλείσει. True. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε παιδιά γρήγορα. Πάμε γρήγορα γιατί σήμερα έχουμε το πάρτι
του βινιλίου. Ξεκινάει το βινίλιο τσικνοπάρτι αμέσως μετά. Εντάξει, θα γίνουν απίστευτα πράγματα εδώ. Εμένα μου αρέσει όλο αυτό το χάος, το δημιουργικό χάος που θα ακολουθήσει. Θα γίνουν απίστευτα πράγματα. Μείνετε μαζί μας σήμερα. Και πάμε κατευθείαν boomers throwback. Γιατί σήμερα έχουμε πολύ πράγμα. Boomers throwback. Λοιπόν, μισό λεπτό όμως πριν το Boomers Throwback. Τι συμπέρατε, ναι. Έχουμε ένα έκτακτο. Έκτακτο. Ναι. Δυστυχώς, ναι. Τώρα. Κακό πράγμα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματος, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την ώρα στέλνει ευχές στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα γενέθλιά του. Θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά και δημιουργικά στο... Μάλιστα, με ειδοποιούν ότι ένα τσουνάμι χτύπησε την Κουμουνδούρου και δυστυχώς χάσαμε τη σύνδεσή μας. Δίνω μικρόφωνο πίσω στη Θεσσαλονίκη και αν είναι, τα ξαναλέμε. Γαμώ το, δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να ευχηθεί χρόνια πολλά. Κρίμα, ρε. Έχει τη διάθεση την καλή. Κρίμα, ναι. Boomer Throwback. Έχω δύο επιλογές σήμερα. Έχω το CD Καρναβαλιού του 2016 με τίτλο Αριστερό Καρναβάλι για πάντα, γιατί τότε είχαμε πρώτη φορά αριστερά. Επίκαιρο. Εντάξει, το οποίο είναι επίκαιρο, επειδή είναι τσικνοπέμπτη το CD Καρναβαλιού, αλλά ανοίξαμε πληγή με τα διλήμματα και τα γυρίσματα των διλημάτων. Και έχουμε, μα ζητήσατε τον Αρτέμι, το γύρισμα με τον Αρτέμι που στην πραγματικότητα είχε λεπτή φωνή, αλλά έπρεπε να κάνει αισθησιακή μπάσα φωνή. Και το backstage. Τι θέλετε να δούμε? Ορίστε. Αρτέμι! Καλά, Αρτέμι! Πρώτη ρε, φορά αριστερά, ρε Καρναβάλια. Σήμερα ταιριάζει το άλλο καλύτερα. Ε, ναι, ρε Καρναβάλια. Το άλλο, μπράβο. Είδατε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Βράχος είσαι στην άποψη. Μπράβο, τα βλέπουν οι συνδικαλιστές στο βαν αυτά. Κυρίες και κύριοι, 2016 CD Καρναβαλιού, αριστερό καρναβάλι για πάντα. Η Αρβίλα Music παρουσιάζει το CD της φετινής αποκριάς. Αριστερό καρναβάλι για πάντα. Ζητάμε βοήθεια με μια λαμπάδα. Σε ποιον Αγίο πείτε μου να πάω τα μαθά. Σύνταξη αλλιώς θα μα περιμένουν ρωτά. Ρίξε κεραυνό στο ασφαλιστικό και στον πόη μου θα ανάψω λαμπάδα. Γλεντάμε το χάλι μας με τσάμπα. Τσίπρα εσύ, εσύ μας οδηγείς και μαζί σου θα πάμε για το φούντο. Μου τζάκνε και τη στήκη σαν τσάμπα. Στο γιώρο γκρουπ για να με ρεζιώ, στη συνουζό για να με ρεζιώ, η τσέπη μας έχει υποφυτεί, μα εσύ μαγιές εξακολουθείς. Αριστερό καρναβάλι για πάντα. Θεός φυλάξει. Ωραία, να κάνουμε μια συμφωνία. Αν μείνει χρόνος, θα πάμε και στο άλλο Boomers Throwback. Εντάξει. Και λίγο Αρτέμι. Βέβαια, τι χρόνος θα μείνει. Ναι, είμαι εντάξει. Τι... Σήμερα είναι Πέμπτη. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Μια που είδαμε αυτό με την Τσικνοπέμπτη, ελπίζω να έχετε οργανωθεί παρέες, οικογένειες, μεταμφιέσεις, στολισμό σπιτιού, χορευτικά, γιατί θα σας βγάλουμε στον αέρα στο βινίλιο, μαζί με το πάρτι να είστε και εσείς στον αέρα. Απλά δεν ξέρω τι θα πρωτοπρολάβουμε να κάνουμε σήμερα. Εσείς ετοιμαστείτε στο Skype, βινίλιο, τι βυσό είναι ο λογαριασμός. Μπράβο, πες το αυτό λίγο. Για να είμαστε σε επαφή. Μην το λες έτσι γρήγορα. Θα επικοινωνείτε μαζί μας στο Skype. Αυτός είναι ο τρόπος επικοινωνίας, μέσω Skype και... Βινίλιο TV Show. Βινίλιο TV Show. Επειδή κάνω ένα παιριά... Α, δεν κάνω ένα παιριά. Α, βγάλαν του βινιλίου τα γραφικά. Μπράβο, αυτό είναι. Βινίλιο TV Show. Gmail... Καλά, και το λογαριασμό μόνο. Παπάκι Gmail, όλα αυτά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε! Ράδιο Αρβίλα. Top. Επικαιρότητας. 19, 8, 7, 6, 5 και 4... Τι μισό λεπτό. Α, μα ναι, το δημοψήφισμα. Μα τι θα ξεχνούσαμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα τέτοια μέρα θα ξεχνούσαμε το δημοψήφισμα. Και το δημοψήφισμα είναι το εξής. Ποιο πιστεύετε, ποιο θέλετε, ποιο είναι το καλύτερο δώρο γενεθλίων για τα γενέθλια του Κυριάκου Μητσοτάκη, της πρωθυπουργάρας μας? Ταξίδι στο γάμα του Κεντάβρου. Ο υποβολής. Σκόρδα. Πολλά σκόρδα. Ή σετ εξορκισμού. Για να δούμε. Τώρα έχει ξεκινήσει. Σκεφτείτε λίγο και το ταξίδι στο γάμα του Κεντάβρου. Δεν είναι καθόλου κακό. Είναι αρκετά μακριά. Είναι αρκετά ασφαλές. Υπάρχει το αλφα βέβαια του Κεντάβρου, αλλά εκεί που θα πάει ο Κυριάκος θα γίνει το γάμα του Κεντάβρου. Γάματα. Και εκεί το γάμα θα το κάνει. Πάμε στο νούμερο 18. Σήμερα λοιπόν που έχει
γενέθλια ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να πάμε στο δελτίο της ΕΡΤ. Συναγερμός σήμανε στην Ίσυρο, όπου το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί ρογμές, κρατήρες, αλλά Ελίνα Κολύβα και συνεχείς πτώσεις βράχων. Βούλιαξε, Αντριάννα, το έδαφος στην καλδέρα της Νησίρου, προκαλώντας εντυπωσιακούς κρατήρες και ρήγματα. Πληθαίνουν οι εορτασμοί για τα γενέθλια του. Το χάρηκανε στην Ίσυρο λίγο παραπάνω. Πρωθυπουργού μας, ναι. Βούλιαξε το έδαφος στην καλδέρα. Από πολύ ωραία. Χαρά, πολύ χαρά. Και θα κάνω μεγάλη τέτοια. Μεγάλο άλμα! Μεγάλο άλμα, πραγματικά. Κύριε, πρέπει να γίνει, δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να το κάνουμε. Το 9. Θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα! Γιατί είδα τον Κωστάκη να μου κάνει τα γνωστά του νοήματα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Γρήγορα επιστρέφουμε, θα το δώσουμε μεγάλο γκάζι το top και θα το φτάσουμε στο νούμερο 1. Και αμέσως μετά θα φύγουμε και θα πάμε στο διπλανό πλατό για το πάρτι. Το μοναδικό τσικνοπάρτι που θα γίνει σήμερα στην Ελλάδα τηλεοπτικά όλη η χώρα. Πάμε για το τρέιλερ και διαφημίσεις. Το πρώτο βινήλιο της σεζόν θα είναι τελείως διαφορετικό. Δεν έχετε κανονίσει τίποτα για την Τσικνοπέμπτη, γιατί... Είμαστε καραντίνα. Κι όμως είστε όλοι καλεσμένοι στο πρώτο βινήλιο της σεζόν. Τσικνοπάρτι στο βινήλιο. Θα ψήσουμε, θα χορέψουμε, θα μασκαρευτούμε στο βινήλιο. Τα παιδιά στο στούντιο και εσείς στον καναπέ, γιατί έξω έχει χαρδαλιά. Χαρδαλιά. Γι' αυτό τσικνίζουμε τηλεοπτικά. Τσικνοπέμπτη με τσικνοπάρτι στο βινήλιο. Σας περιμένουμε όλους στις 9 το βράδυ, αμέσως μετά το Ράδιο Αρβίλα. Έτσι λίγο να ζεσθενόμαστε, λίγο. Να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα. Αν και αυτό το κομμάτι είναι κομματάρα από το Shocking Blue. Το Venus, βέβαια, και επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος του Ράδιο Αρβίλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα στα δικά σας μηνύματα. Τα δικά σας μηνύματα έχουν να κάνουν κυρίως με αυτό που έρχεται αμέσως μετά. Στον υπολογιστή μου, μια φωτογραφία. Πώς μας βλέπουν ήδη κάποιοι στο σπίτι. Ενώ σήμερα τον έχουν θυμηθεί πάρα πολύ. Στην επόμενη φωτογραφία, τι θα γίνουμε, θα παραγγείλουμε κι εμείς. Κοίταξε, όπου να είναι, αν δείτε την έναρξη του βινιλίου, θα παραγγείλετε ό,τι θέλετε. Θα τρελαθείτε με την έναρξη. Η έναρξη που δεν περιμένει κανείς. Γενικότερα, το βινίλιο είναι το βινίλιο που δεν περιμένει κανείς. Γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι συνθήκες εγκλεισμού, δεν μπορεί να γιορτάσει η χώρα την Τσικνοπέμπτη που είναι μαζί με την Καθαρά Δευτέρα που πετάμε χαρταϊτό εθνική. Αποφασίσαμε να τη γιορτάσουμε τηλεοπτικά όλοι μαζί, οπότε θα κάνουμε πάρτι σήμερα στο βινίλιο αμέσως μετά το... Έσπασε η απεργία. Έσπασε η απεργία. Τσακμάκι δουλεύουν. Έλα, Κρίς. Αυτά. Πες όμως, σε παρακαλώ, και το Skype. Το Skype, ναι, να το δούμε κιόλας για να συνδεθούμε μετά στο βινίλιο. Βινίλιο TV Show. Αυτό είναι ο λογαριασμός, papakigmail.com, το πλήρες mail. Το βλέπετε τώρα από κάτω. Και πολύ σημαντικό, αν μας πάρετε... Ακονίστε το Skype. Αν μας πάρετε από κινητό, όχι το κινητό έτσι, αλλά έτσι. Εντάξει. Οριζόντια να γεμίσετε την οθόνη, παρακαλούμε. Και καλά φώτα, ναι, στο σπίτι, γενικότερα ένα τρικάμερο, ένα γερανό, και βάλτε. Ναι, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, βγείτε να τα ψωνίσετε. Ναι, ναι. Και από αυτή τη λίγη. Στάθη! Περίπου τα ίδια μηνύματα έχω και εγώ από εδώ και θα σημειώσω μόνο ότι λέει ένας φίλος που σχολιάζει την απαγόρευση της μετακίνησης πέρα από τα 2 χιλιόμετρα. Λέει, με Πασόκ, 2 χιλιόμετρα ήταν μόνο το Κοκορέτσι. Ναι, φίλε, ναι. Επίσης, 2 χιλιόμετρα ήταν ουρά για τα μπουζούκια. Είναι ένα κλίμα νοσταλγίας, όχι μόνο προς το Πασόκ, αλλά λέει, σκεφτείτε, παιδιά, πραγματικά, και δεν έχω φωτογραφία τώρα να σας τη δείξω, αλλά σκεφτείτε, λέει, πόσο καταλληλότερος πρωθυπουργός μια τέτοια μέρα θα ήταν ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Ο Κωστάκης ο Καραμαλής γεννήθηκε να είναι πρωθυπουργός μόνο κάθε Τσικνοπέμπτη. Επίτιμος πρωθυπουργός Τσικνοπέμπτη. Αχαιρετίσματα στην. Λοιπόν, πώς πάει το δημοψήφισμα? Ποιο πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο δώρο γενεθλίων για τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ένα ταξίδι στο γάμα του Κετάβρου, σκόρδα, σετ εξορκισμού. Δεν πιστεύουν πολύ τα σκόρδα, έχουν μόλις 11%. Κακό. Αλλά το ταξίδι στο γάμα του Κετάβρου. Κάνει δουλειά το σκόρδο. Το ταξίδι στο γάμα του Κετάβρου και το σετ εξορκισμού, εντάξει, είμαστε κοντά. Περίπου 38-50%. Έχουμε. Πολύ ωραία. Στο νούμερο 10, ξεκινάμε από το top 10. Πάμε στον ακρομπέτο που είναι το νούμερο 1 σήμερα. Στο νούμερο 10, αν ξεχνάτε τα νούμερα, αν προσπαθείτε να απομνημονεύσετε νούμερα και δεν τα καταφέρετε. Εγώ είμαι. Ναι, εγώ είμαι. Υπάρχει τρόπος, Γιάννη. Έχω μια ημερομηνία που θέλω να απομνημονεύσω. Δεν
μου λέει κάτι αυτή η ημερομηνία. Πολύ ωραία. Να εφαρμόσουμε τις οδηγίες που εσείς λέτε, ώστε να μπορέσω εγώ να θυμηθώ αυτή την ημερομηνία. Θέλουμε να φτιάξουμε εικόνα και να κάνουμε κάτι που να έχει νόημα για να μπορούμε να το θυμόμαστε καλύτερα. Αυτή συγκεκριμένα είναι η ημερομηνία που έφυγε ο Χριστόφορος Κολόμβος για την Αμερική, έτσι. Οπότε, το 1 μοιάζει με μολύβι. Το 4 μοιάζει με μια αναποδογυρισμένη καρέκλα. Το 9 μοιάζει με ένα μπαλόνι που κρέμεται το κορδόνι του. Το 2 μοιάζει με κύκνο. Ναι. Εντάξει, οπότε εγώ αυτό που θα κάνω είναι θα φτιάξω μια ιστορία ώστε να μπορώ να θυμάμαι αυτή την ημερομηνία. Έστω λοιπόν ότι ο Χριστόφορος Κολόμβος καθόταν στο γραφείο του, κρατούσε ένα τεράστιο μολύβι. Κρατάει λοιπόν το μολύβι, γράφει στο ημερολόγιο του, σπάει η καρέκλα που κάθεται, τσακίζεται ο Χριστόφορος Κολόμβος. Ναι. Είναι ανάσκελα ξαπλωμένος, ναι. Βλέπει ένα μπαλόνι να περνάει στο ταβάνι, ναι. Το οποίο έχει αφήσει το παιδάκι του, και καθώς προχωράει το μπαλόνι του έρχεται η ιδέα να ταξιδέψει και επειδή αγαπούσε πάρα πολύ τους κύκνους, φτιάχνει ένα καράβι σε σχήμα κύκνου. Τώρα θα το θυμάμαι. Καταλάβατε, ναι. Πρέπει να θυμάστε όλα αυτά για να θυμηθείτε το 1492. Το καταλαβαίνετε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον αριθμό 3874. Τελείως. Τώρα το έχω βάλει στον εγκέφαλό μου. Όχι, κοίταξε, επειδή δεν ξέρω να μιλάω σοβαρά, παρόλα αυτά η τακτική αυτή, η τεχνική μάλλον αυτή. Δείτε τη συνέχεια. Να μας πείτε μια πιο μικρή και εύκολη ιστορία για να μην καεί ο εγκέφαλός μας προσπαθώντας να θυμηθεί. Εύκολα. Το ένα μοιάζει με ένα στυλιάρι. Το στυλιάρι ξεκινάει από στο, από στο αρχίζει ο Στελάρας. Ποιος τέλειος? Το ένα είναι ο Καζαντζίδης. Το πιο γνωστό τραγούδι του είναι η Ζιγκουάλα. Το τέσσερα μοιάζει με ένα φουσκωμένο πανί από καράβι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το καράβι έχει τρεις συλλαβές. Το τρία είναι δίπλα στο τέσσερα. Δεν είναι τέσσερα, αλλά σαν το τέσσερα. Κρατάμε λοιπόν το σαν. Σαν στα αγγλικά είναι ο ήλιος, έτσι. Το 9 είναι κατσαρόλα δηλητηριασμένη σούπας με κουτάλα. Θέλουμε να σκοτώσουμε 10 άτομα, αλλά πάντοτε τη γλιτώνει ένας κολόφαρδος. Οπότε τα κακάρωσαν μόνο 9. Σωστά μιλάτε. Το 2 είναι κρεμάστρα. Ναι. Μια κρεμάστρα που έσπασε στα 2 και δεν μπορείς να κρεμάσεις ολόκληρο ρούχο, αλλά μόνο ένα ημίπαλτο, έτσι. Έστω ότι ο Στέλιος Χατζατζίδης μεράκλωσε και τραγουδάει τη Ζιγκουάλα. Πιάνει τη βάση από το μικρόφωνο και αρχίζει Ζιγκουάλα, 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 είσαι ο ήλιος. Το σαν που λέγαμε και το 3 είναι σαν 4. Άρα Χατζατζίδης. Ο Χατζατζίδης τραγουδώντας Ζιγκουάλα πάει για σαν ταμ, ηλιοθεραπεία δηλαδή στην άμμο, ξαπλώνει πάνω σε μια ψάθα στην άμμο, είναι ανάσκελα ξαπλωμένος, του έρχεται από ψηλά στο κεφάλι η κατσαρόλα, αλλά την γλιτώνει ο κολόφαρδος. Έπαθε όμως ηλίαση από τον σαν και διάσηση από την κατσαρόλα και πιάνει την κρεμά με τα ρούχα του, τη πάει στα 2 και κρατάει μόνο τη μισή. Τώρα θα το θυμάμαι. Είναι τόσο εύκολο. Πείτε την αλήθεια, θα ξεχάσετε ποτέ το 1492 στη ζωή σας. Πότε έφυγε ο Χριστόφορος για Αμερική? Θα ακούμε Καζαντζίδη και θα λέμε 1492. Παίξω 1492, ρε. Ζιγκουάλα. Στο νούμερο 9 έχουμε δημοσιογράφους στην ελληνική τηλεόραση. Κάτσε να την πει τη γουλιά. Να την πει τη γουλιά και έχω και μια φωτογραφία. Άρα να δείξω τώρα και εγώ με. Δείξε την. Πάμε στον υπολογιστή μα. Περίμενε τώρα το γυρίσαμε. Στο νούμερο 9 λοιπόν. Στο νούμερο 9 έχουμε δημοσιογράφους στην ελληνική τηλεόραση. Οι οποίοι είναι δημοσιογράφοι X-Man. Νομοσερών, δεν έχει πολλά κρούσματα κορονοϊού. Πάρα πολλοί συνάδελφοι διαμαρτυρήθηκαν για τις 1 η ώρα, αλλά να ξέρουμε ότι ένα πράγμα. Μπράβο, έχεις τη φωτογραφία τώρα. Ναι, παιδιά, είναι πραγματικά κρίμα τέτοια μυαλά να πηγαίνουν χαμένα. Αυτή είχα και εγώ. Λεκάνη τουαλέτα. Στο καζανάκι έχει μετατραπεί σε ψυγείο πάγου και μέσα λεκάνη. Μόνο στην Ελλάδα. Συσταριά. Μπράβο, ρε φίλε. Καλά, θα είναι στην NASA τώρα. Μπράβο. Λοιπόν, επίσης μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής. Κόβουν δέντρα στην Αθήνα, ξέρετε, μετά το μεγάλο κακό. Κόβει συνεργείο του Δήμου Αθηναίων δέντρο σε κεντρικό δρόμο, το οποίο. Δηλαδή, αν έχετε το Θεό σας, κανένας δεν σταματάει την κίνηση στους δρόμους. Κανένας δεν σταματάει. Απλά κόβουν το δέντρο. Πέφτει το δέντρο, σκάει μέσα στο δρόμο. Κανονικά, τη στιγμή, λίγο αφού. Μερωή. Ναι, μερωή, μερωή κυκλοφορίας. Κυρίες και κύριοι, είναι στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, έτσι. Φοβερά φρένα. Φοβερά φρένα, ναι. Αν περνάς και πέφτει ένα δέντρο και δεν σταματήσει, είναι θέμα ατομικής ευθύνης. Leave your missing grease. Πάει και αρευματικό και τελείωσε αυτό. Το έχεις το καινούργιο. Είχε ρεπότσι για δώρος, μάλλον. Έχω κάτσει να δείξω κάτι για τον Πασοξή πάρα πολύ ωραίο, στον υπολογιστή μου. Τον άλλαξε τον υπολογιστή. Ναι, ναι. Μόνο για τον Πασοξή ψήνεται αυτό το πράγμα. Το δείξαμε πριν, βρε αγόρι μου. Όχι, άλλο δείξαμε. Όχι, βρε Πασοξή. Αυτό δείξαμε. Το νούμερο 7, αυτό δείξαμε. Στο νούμερο 7, ο Κλέον ο Γρηγοριάδη. Κλέωνας. Πολύ καλό στο πει. Πολύ το συμπαθώ τον Κλέον. Πολύ μ' αρέσει και πώς τα λέει στη Βουλή. Από προχθές το βράδυ άρχισε το τέλος της εσχρής διακυβέρνησης της παράταξής σας. Δεν το φαντάζεστε, χαμογελάτε ακόμα. Να ξέρετε ότι η αρχή του τέλους της διακυβέρνησής σας έλαβε χώρα προχθές. Και το ξέρει όλος ο λαός. Ο κόσμος το έχει τούμπανο, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας έτσουξε. Γιατί αντιδράτε.
Σας έτσι. Φωνάει συνάδελφοι. Μπήκε πολύ βαθιά και δεν μπορούμε να κάτσουμε. Είναι βαριά βαριά του κλέοντα χαμνά. Τι έγινε. Ενώθηκε η μεγάλη μελιτζάνα με το μικρούλι το βερικοκάκι. Δεν γουστάρουμε αγκουράκι του ρσί. Ούτε φυστικά και αράμικο γουστάρουμε. Τι έγινε. Αχ, μη κλέον, πιο σιγά με πονά. Μπράβο, μπράβο. Τσακαπίκο, μπιρμπιλίκο. Έτσι. Ωραίο χαιρετισμό. Στο νούμερο 6. Καλά, εννοείται ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής θα ήταν ο πιο κινητικός. Έχει 10 γκολ και 3 ασίστ. Αυτή ήταν η μετρήτη για τον Ελγκάζη. Ωραίος ο Ελγκάζη γενικό στο παιχνίδι, πιο κινητικός παίκτης. Ποιος ήταν ο πιο κινητικός παίκτης, παιδιά, στο νούμερο 5. Το Ιφρένο. Θυμίζει Κανάκι που λόγες βγάλει μας. Χθες να έλεγε, λες είναι Πετρογκάζη. Για τη νέα μου καριέρα μου. Στο νούμερο 5. Τα καλύτερα. Για δεύτερη φορά, εχθές είχαμε Νίκο Κωνσταντίνη, την αγάπη μου, τον τηλεοπτικό μου έρωτα που είδατε ο άνθρωπος. Τι πέρασε, πώς το αντιμετώπισε, έτσι το θυμάστε εχθές. Σήμερα. Μπαίνει όμως ο φίλος σας ο Νίκος στα αρχεία της Αστρατζένεκα μέσα. Το πώς, μην το ρωτάτε. Έχω τη δυνατότητα να μπαίνω όπου θέλω και όποτε θέλω. Μπήκα και CIA, όχι πάντως από την πόρτα. Το πώς, μην το ρωτάτε. Έχω μπει σε ένα σμαρτάκι φορτού μαζί με άλλους 8. Μπήκα survivor στα κεντρικά στην Τουρκία και είδα το πώς μαγειρεύουν τις ψηφοφορίες του κοινού. Ξέρετε πώς έφυγε η Σαλαγκούδη. Αν πω αυτά που ξέρω θα γίνει πανικός. Το ξέρετε ρε ότι έχω μπει σε πυραμίδα. Με κλείδωσαν μέσα και βγήκα στη Χαλκιδική. Έχω μπει στα αρχεία της Mossad, της MIT, του ΟΠΑΠ, του Your Face and Familiar και μην ρωτάτε το πώς, γιατί αν το μάθετε θα πρέπει να σας σκοτώσω προσωπικά. Έχουμε μια υποψία ότι έγινε σεισμός. Όχι, έχουμε μια βεβαιότητα. Ναι. Μας στέλνουν μηνύματα από η Μαθία μέχρι Γιάννενα. Μάλλον έγινε σεισμός σήμερα στο Ράδιο Αρβίλα, στα γενέθλια του Κυριάκου Μητσοτάκη ξανά. Λοιπόν, παιδιά, τι δωρό του πάρουμε γρήγορα, γιατί και τα τρία. Έγινε σεισμός τελικά. Γιατί κουνιέται και ο αστροναύτης μας. Είναι αυτό που λένε χέρι. Σεισμός! Πρωθυπουργό! Κάτσε. Σοβαρά. Ναι, εντάξει, λογικό είναι σεισμός. Έγινε. Να πάμε σε ένα έκτακτο. Και επιστρέφουμε. Πέτες, το ξέρω ότι σας κούρασα, αλλά πρέπει να σας ενημερώσω ότι αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις και η κυρία Γεννηματά με αφορμή τα γενέθλια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Να σου ευχηθώ και εγώ με την σειρά μου χρόνια πολλά, κούλη και υγεία, ευτυχία, δύναμη, χαμό. Αν κατάλαβα καλά από τον ήχο, μάλλον πέρασε τρένο από τη Χαριλάου Τρικούπη και τα έκανε γιάμπαλο. Άμα προκύψει τίποτα άλλο, ξαναδιακόπτουμε και ο Θεός βοηθός. Αν δεν ήταν για το σεισμό το έκτακτο τελικά, ήταν για τα γενέθλια του Κυριάκου. Πώς πάει το δημοψήφισμα, πού βρισκόμαστε? Εξαιρετικά, τα σκόρτα παραμένουν χαμηλά στο 11 και κονταροχτυπιούνται το ταξίδι στο γάμο του Κεντάβρου και το σετ εξορκισμού ως καλύτερο δώρο γενεθλίων για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το οποίο ταξίδι στο γάμο του Κεντάβρου έχει αρχίσει να ανεβαίνει, έτσι. Ανεβαίνει, γιατί καταλάβαμε ότι δεν είναι το απλό Α του Κεντάβρου. Ναι, δεν είναι το Α. Έχουμε πάει και λίγο πιο μακριά. Είναι στο γάμο. Το γάματα του Κεντάβρου. Στο νούμερο 4. Έχουμε. Οπότε έγινε σεισμό. Αυτό πάντα ήθελα. Έγινε σεισμό ενώ είμαστε ζωντανά στον αέρα. Κάτσε γιατί. Κάτσε. Μπορεί τον άλλο να τον καταλάβουμε. Όχι και αυτό το ψιλο καταλάβαμε. Και ρωτούσαμε ένα τον άλλον. Εγώ νόμιζα ότι. Ο Στάθης κάτι. Στο νούμερο 4. Έχουμε μεγάλη κόντρα αυτές τις μέρες μεταξύ. Πάλι δεν είχαμε δείξει τον υποχρόνιο ή υποχθόνιο. Υποχθόνιο. Δεν είχαμε δείξει τον υποχθόνιο πρόσφατα. Έχει μια. Μπράβο. Έχει μια κόντρα ο υποχθόνιος. Με τον Νίκο τον Ρωμανό. Ο οποίος είναι ο διευθυντής γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Έλα πάνε. Τι κόντρα μπορεί να έχουν αυτοί οι δύο. Ξεκίνησε λοιπόν μια διαδικτυακή αντιπαράθεση ο γνωστός ράπερ υποχθόνης που βλέπουμε εδώ πέρα. Ο ίδιος τι έκανε. Κοινοποίησε τη δήλωση του Νίκου Ρωμανού ότι ο χώρος των καλλιτεχνών αριστεροκρατείται. Και έγραψε στο Instagram του ότι και ο χώρος των ράπερ. Εν είδη απειλής δηλαδή. Ακριβώς. Και ο χώρος των ράπερ αριστεροκρατείται. Τον απείλησε με γκλοκ, δηλαδή ένα είδος όπλου. Και έκανε λόγο για πιστοποιητικά φρονήματος. Χαμός γίνεται. Και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Τι σεισμός και ιδέες. Εδώ έχουμε κόντρα. Την Κοντζίλα. Υποχθόνη και Ρωμανό. Κοντζίλα εναντίον Μηχανοκοντζίλα ή King Kong τέλο πάντων. Κάτι τέτοιο. Και βέβαια αυτή η κόντρα, όπως καταλαβαίνετε. Τι, ο σεισμός. Ο σεισμός. Μόνο εδώ αποκλειστικά πουθενά άλλο στον πλανήτη. Δεν μπορώ να δω. Εκεί στο μπλε γίνεται. Ναι, αλλά δεν μπορώ να κοιτάξω. Είναι που είναι η κουκίδα, θα το βλέπουν αυτοί πιο κοντά στη λίγο. Σε ποιο μέρος ενώ δεν μπορώ. Να. Όσο μεγαλώνει τόσο δεν. Εκεί που είναι το μπλε. Να το Λασόνα, μάλιστα. Ελπίζουμε όλοι καλά. Μικρός να ήταν, έτσι. 5,8. Πού το έμαθες κιόλας.
Τι βλέπετε εσείς μέσα. Αυτά τα ακουστικά έχουν ήχο. Τους μιλάνε. Αλήθεια. Τους μιλάνε. Α, δεν είναι μόδα. Ελπίζω όλοι καλά εκεί. Ελπίζουμε μέσα από την καρδιά μας όλοι καλά. Χαιρετισμούς. Μείνετε μαζί μας, μετά θα γίνει και άλλο σεισμός με το τσικνοπάρι του Βινιλίου. 5,8. Τέλος πάντων, η κόντρα υποχθώνιου με τον διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας του Γραφείου Τύπου, τον Νίκο Ρωμανό, βέβαια δεν θα μπορούσε παρά να γίνει battle trap. Έτσι. Έτσι δεν είναι, Μάικη τραπ μουσική. 200 χρόνια τώρα προσκυνά τη δεξιά, ρε Ρωμανέ καρναβά. Ενώ εσύ υποχθώνιε που πας αριστερά, τυχερές ρε βλακά. Είσαι του κούλι ένα προβάτο που βοσκά. Μα θα έρθει ο λύκος να σε φά. Θα με κλάω λύκος, δε θα με φά. Σάλτα ρε Νίκο και γά. Ρε άντε πάνε πάρ' το Τσίπρα μια αγκαλιά. Μη φας ξανά στροφή καμιά. Κι εσύ το κούλι πηγαίνε και κράτα γερά. Πάτε να φάτε αρακά. Είμαι κανείς αρακάς, ο Λάζαρος Ροκά. When the clock says it's time for Araka. Άρα νικητής ο Λάζαρος Ροκάς, κυρίες και κύριοι, χίλιες φορές ο Λάζαρος Ροκάς. Λεμαϊδά λένε το επίκεντρο. Το Λεμαϊδά, ένα δούμε, εντάξει, θα δούμε. Μάλιστα. Να είναι καλά η άνθρωση. Και να είναι, στο νούμερο 3. Ημερία πέρασε. Στο νούμερο 3. Μια που μιλάμε για σεισμό, μια που έγινε σεισμός, μια που γιορτάζουμε με κρατήρες, σεισμούς και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε το τρίμηνο από τα γενέθλια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης εχθές, όταν έγινε σεισμός, τηλεφώνησε κατευθείαν στον διευθυντή του σχολείου στο χωριό Δαμάση στη Λάρισα. Αυτό τον άξιο εκπαιδευτικό. Βεβαίως, και είχε μια συνομιλία μαζί του που αξίζει τον κόπο να τη δούμε. Στο χωριό Δαμάση κατέρευσε μέρος του σχολείου χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον διευθυντή του και έχει αξία να παρακολουθήσουμε όσα υπόθηκαν. Καλή σας μέρα, κύριε Διευθυντά. Πώς περνάτε, όλα καλά? Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Θερινό έγινε το σχολείο, έμαθα, Πάντως άγιο είχατε. Σκεφτείτε, θα μπορούσε να έχει βυθιστεί το χωριό. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Δεν χρησιμοποίησα όλες μου τις δυνάμεις. Και άφηση μην το φιλήματα ημών. Αν και ξέρω ότι βγάλατε δήμαρχο Πασοξή που συνεργάστηκε με τους Σιριζέους. Ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Αυτό ήταν μια προειδοποίηση. Και εμείς εν έγκυση μάζης πειρασμών. Να μην πείτε στον πειρασμό να τους ψηφίσετε άλλη φορά. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Και σχετικά με το κονδύλι για την αποκατάσταση των ζημιών. Αμήν. Αμήν θα πείτε, γιατί ίσως καθυστερήσει λίγο. Α, χρόνια πολλά μου είπατε. Θου, κύριε φυλακή, το στόματί μου. Καλά. Κυρίες και κύριοι, καταρχάς μάλλον να πούμε ότι από τη στιγμή που είναι μικρότερος ο σεισμός από τον προηγούμενο, είναι μετασεισμός, έτσι. Μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα. Αν έχουμε και κάποια πληροφόρηση, αν μπορούμε να έχουμε κάποια έγκυρη πληροφόρηση για το αν όντως είναι μετασεισμός, που μάλλον πρέπει να είναι, ας μας τη δώσουν. Μπορείς να μας διακόψει το κανάλι με κανένα έκτακτο, αλλά να μας πούν τηλεφωνικά. Ναι. Χόψο. Θα μας εκτακτό. Θα μας, ναι, θέλουν. Ναι. Για την ενημέρωση. Οκ, αυτό είναι ένα έκτακτο που αξίζει τον κόπο να το δούμε. Ξέρω, συγχαθήκατε να με βλέπετε, αλλά τη δουλειά μου κάνω, ρε μάγκες, ούτε κλέβω, ούτε σκοτώνω. Τέλος πάντων, σας διακόπτω γιατί και ο κύριος Κουτσούμπας στέλνει ευχές. Καπιταλόσκυλο Μητσοτάκη, να γέρεσε τα γενέθλιά σου και πάνω. Μάγκες, με πληροφορούν ότι έπεσε στον Περισσό ο μετεωρίτης Αστρόνιο 26, οπότε την κάνω κι εγώ. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα... Δεν πήγε πολύ καλά αυτό το έκτακτο. Μάλλον δεν θα έχουμε άλλα έκτακτα. Μάλλον ναι, δεν θα έχουμε άλλα έκτακτα για σήμερα τουλάχιστον. Μετά τον Κυριάκο, λέει ο επόμενος πρωθυπουργός, όντως θα παραλάβει καμένη γη. Ναι, είναι το πιθανότερο. Κυριολεκτικά. Πρέπει να το πούμε. Χάος και καμένη γη, ναι. Αλλά ας μάθουμε ό,τι πληροφορίες έχουμε να τις δίνουμε, έτσι, αφού είμαστε ζωντανά στον αέρα. Στο νούμερο 2, ο Γιώργος Ρωμανιάς, ξέρετε ότι είναι συνεργάτης του Γιώργου Αυτιά. Κυρίως. Θέματα... Συνεργάτης, παύλα καλεσμένος. Ασφαλιστικά και, ασφαλιστικά και τα λοιπά. Μαζί, αλλά εντάξει. Τι? Ήταν να κάνουν και κόμμα μαζί ο Ρωμανιάς. Ναι, όχι με τον Αυτιά. Ο Ρωμανιάς με τον. Με τον άλλον, ναι. Με έναν άλλον. Ναι, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Μου διαφεύγει το όνομα αυτή τη στιγμή, δεν έχει σημασία. Αλλά τέλος πάντων, παρόλα αυτά, ο Γιώργος είναι συνεργάτης. Αλλά μπερδεύεται μερικές φορές ο άνθρωπος μου. Εντάξει, δεν είναι κακό. Συμβαίνουν και αυτά συμβαίνουν.
Κυρίες και κύριοι, έχουμε μια εισβολή τώρα εδώ στο στούντιο του Open από τον κύριο Ρωμανιά. Δεν ξέρω τι θέλει. Ακούγεται έξω, χτυπάει, φωνάζει. Ζητάμε πραγματικά συγγνώμη. Δεν ήταν προσκεκλημένος σήμερα. Ήρθε και έκατσε κιόλας. Σας παρακαλώ. Μα πώς μπαίνετε έτσι σε ζωντανή εκπομπή? Πού είναι ο Γιώργος Αυτιάς να του τα πω? Είναι άλλο κανάλι. Άκουσε με Γιώργο, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Μας κόβετε την τάξη. Εμείς έχετε έρθει σε λάθος κανάλι. Ναι. Άκουσε. Πάνε να μειώσουν τις επικουρικές και κόβουν τα αναδρομικά. Αυξάνουν τα ποσοστά αναπλήρωση στο ΙΚΑ, στο ΤΕΒΕ και στο ΤΣΜΕΔΕ. Και κόβουν το επίδομα. Φέρνουν νομοσχέδιο λεμιτόμωτα τομάρια. Πρέπει να φύγουμε. Πού πας, Γιώργο, μη φεύγεις. Δεν έχω τελειώσει ακόμα. Δεν είναι εδώ Αυτιάς, ρε μπάρμπα. Δεν είναι ο Αυτιάς. Εγώ μπήκα το πρωί στο ταξί και είπα στον Ταρίφα, πάνε με στον Αυτιά που κάνουν πρωί. Μάλλον έκανε λάθος ο ταξιτζής. Συμβαίνουν αυτά. Σας μπαίνουν σε πειράζει. Κάτσε πια σε ένα καφεδάκι και θα πάρουμε μετά ένα ταξί να σε πάει στο ΚΑΙ. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Τι να κάνουμε. Μπαίνω να δω λίγο σε ένα site ενημερωτικό για το θέμα του σεισμού. Και εντάξει, αλλά πέφτω πρώτα-πρώτα στην είδηση. Σεισμό στο House of Fame προκάλεσε η Κατερίνα Στανίση να την είσοδο τη. Παιδιά, μέρες που είναι, μην χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις. Στην Ελασσόνα είναι και πάλι. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε τις κάλπες τώρα. Τώρα θα ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα και θα πάμε στο νούμερο 1. Οπότε, Κωστάκο, σε παρακαλώ, κλείσε τις κάλπες τώρα. Κυρίες και κύριοι. Στο ερώτημα, για να δούμε γιατί ήταν λίγο ντέρμπι. Στο ερώτημα, ποιο είναι το καλύτερο δώρο γενεθλίων για τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ταξίδι στο γάμο του Κεντάβρου, σκόρδο ή σετ εξορκισμού? Τελικό αποτέλεσμα. Σετ εξορκισμού με 50%. Και πόσο είχε το... Το ταξίδι στο γάμο του Κεντάβρου, 40%. 40% και 50% είχαμε και σήμερα ντέρμπι δηλαδή. Και είχαμε και κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις μας κάναν αν θα ήταν με επιστροφή το ταξίδι στο γάμο. Ρε παιδιά, δεν έχει γυρίσει κανείς από εκεί. Δεν πιστεύουμε ότι αυτό είναι το ταξίδι. Και να έχει επιστροφή, ρε παιδιά, ο χρόνος που χρειάζεται είναι τόσο πολύ που εμείς δεν θυμάμαστε. Ας καλάθουμε μετά από. Απλά μήπως έπαιρνε και το δεύτερο δώρο μαζί. 10.000 έτη φωτό. Καλού κακού, ας έπαιρνε και την πανιέρα με τον αγιασμό, όλα αυτά. Και το σετ εξορκισμού, με τον ασημένιο το σταυρό και το. Όλα αυτά που ήρθε η ώρα για το νούμερο 1. Και πριν το νούμερο 1, σας λέμε το εξής. Και πάλι, αμέσως μετά, τώρα μόλις τελειώσουμε, φεύγουμε και πάμε δίπλα στο πλατό του Βινιλίου. Θα κάνουμε πρεμιέρα Βινιλίου με πάρτι, τσικνοπάρτι. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε κανονικά, θα το γιορτάσουμε τηλεοπτικά όλη η χώρα. Εσείς με την παρέα σας, με την οικογένειά σας, θα βγείτε ζωντανά στον αέρα όσοι θέλετε και έχετε οργανωθεί με μεταμφιέσεις. Δεν βγάζουμε άνθρωπο χωρίς μεταμφιέση, το διευκρινίζουμε. Πόρτα, αυτό. Θα έχει πόρτα. Πορτιέρης θα είναι ο Χρήστος Κιούσης στο Skype. Θα έχει πόρτα. Το Skype στο οποίο θα μπορείτε να μας βρείτε είναι αυτό εδώ, το Skype, Vinilio TV Show, papaki@gmail.com. Βρείτε μας στο Skype εκεί θα μας καλέσετε σε λίγο για να βγούμε στον αέρα ζωντανά. Γενικότερα θα γίνει και για να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα θα κάνουμε το εξής. Γιάννη, φύγε! Πήγε να άλλαξε! Λοιπόν, ραντεβού στο Βινίλιο. Πες τι ταινία έχει μετά. Αμέσως μετά το Βινίλιο. Α, το Βινίλιο έχει μετά. Έχει ταινία Βινίλιο με εμάς. Πολύ ωραία. Φύγε. Φύγε και εσύ να αλλάξεις. Κωστάκη, φύγε. Φύγε. Γενικά φεύγει κόσμος. Καλά να περάσετε. Φύγε. Γενικότερα, παιδιά, φύγετε όλοι και αφήστε μόνο κάμερα φορητή. Εντάξει, και τίποτα άλλο. Πού πέφτει. Σιγά, εγώ. Πήγε να άλλαξε, Πασοξή. Γρήγορα. Στέριο, έλα εδώ, ρε. Πρέπει να συνεχίσουμε εμείς, να δείξουμε το νούμερο. Περίμενε, πού πας, μη φεύγεις και εσύ, βρε, αγόρι μου. Έλα εδώ, Στέριο, έλα εδώ, Πασάκα μου. Στέριο, έλα, έλα, στον αέρα είσαι, έλα, έλα. Κυρίες και κύριοι, το σήμα του νούμερο 1. Χειροκροτάω μόνος μου, γιατί έχω μείνει μόνος μου. Ο Στέργιος δεν μπορεί να χειροκροτήσει, γιατί κρατάει την κάμερα. Θανώ. Τι έγινε, είσαι καλά? Okay. Α, φύγε, φύγε, φύγε κι εσύ. Φεύγει και η Βανέσα. Εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα στην ελληνική τηλεόραση ή δεν ξέρω γενικότερα αν έχουν γίνει στην τηλεόραση. Παρ' όλα αυτά, νούμερο 1. Είναι Πέμπτη σήμερα. Και κάθε Πέμπτη τι κάνουμε. Το έχουμε καθιερώσει, δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Αλλά σήμερα που είναι Τσικνοπέμπτη, έχουμε τον ακρομπέτο, τον αγαπημένο μας παρουσιαστή από την Γκάνα, ο οποίος σήμερα θα διαβάσει. Στις ειδήσεις αναφέρεται σε πολλές χώρες. Σήμερα αναφέρεται στην Ελλάδα και στο μενού που έχουμε σε αυτή τη χώρα όταν γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη. Ακρομπέτο λοιπόν στο νούμερο 1. Μελούλα, τσικνά, τσικνά, ψητά. Λιό, τσικνά, 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 τ
Λουκ, κάνει καλοψικότητα. Τι ό,τι με ζήσει. Σόντου καρμπον. Τσικρόσε τσιμά. Στα τρα... Θα ξέρεσαι. Σόντου φόνο. Πουτακτάκα. Κανάρα τέσσα. Σόντου καρμπον. Κάντσι τσουβλή νοή τσουβλή χρονάζα φόρνος ή κάρμον σπαραλίλη σπαραλίλα σπαραλίλα μόσχολη χρήσα σωτού κακόμον κλίνεις με πάντσαν πάντα σε τετέτα πρίσαν πρίσαλα σωτού κάρμον. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το νούμερο 1 και κοιτάξτε τι θα κάνουμε τώρα. Σηκώνομαι. Στέργιο, έλα, θα τα καταφέρουμε. Έλα, έλα, έλα. Ελάτε κι εσείς. Να δείτε που πάμε. Λοιπόν, καταρχήν θα δείτε και τα παρασκήνια εδώ στο Radio Villa. Αυτό είναι ο χώρος από τον οποίο συνήθως μπαίνουν τα συγκροτήματα. Κατευθυνόμαστε προς τα εδώ. Α! Εδώ έχουμε και το μακιγιάζ. Εδώ είναι το μακιγιάζ. Μην το ζήξεις, μην το ζήξεις! Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Ανοίγουμε αυτή την πόρτα. Έχει και άλλη πόρτα. Γιατί η ζωή έχει δύο πόρτες. Γεια σου ρε Αντρέα. Έλα, πού είσαι Στέργιο. Έλα μόρι μου. Έλα. Το καλώδιο Στέργιο. Έλα. Λοιπόν, και εδώ μπαίνουμε στο διπλανό πλατό. Και αυτή, πού είσαι. Και αυτή είναι η είσοδος του βινιλίου. Και εδώ, Στέργιο, μπορείς να μ' αφήσεις, γιατί κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στο βινήλιο. Και από εδώ. Πού, ακόμα εκεί. Πού είμαι. Εδώ είμαστε στο βινήλιο. Και από εδώ, σε 7 λεπτά, γιατί τόσο θα διαρκέσει το διάλειμμα, θα βγούμε στον αέρα και θα ξεκινήσει το τσικνοπάρτι. Το οποίο θα κρατήσει περίπου μέχρι τις 10 και 4. Οπότε οργανωθείτε. Τα κινητά σας, αν μας πάρετε τηλέφωνο έτσι και όχι οριζόντια, όχι κάθετα μάλλον, οριζόντια, και για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης το Ράδιο Αρβίλα θα κλείσει από το πλατό του Βινιλίου. Έλα Παναγία μου και Θεόλου μου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Ράδιο Αρβίλα. Τα λέμε σε 7 λεπτά στο Βινίλιο. Γεια χαρά! Ου!